Από θαύμα δεν είχαμε υλικές ζημιές ή ακόμη και κάποιον τραυματισμό σήμερα τα ξημερώματα στα κάτω λεχόνια του Βόλου, όταν έσπασε από τη ρίζα ένας τεράστιος πλάτανος ηλικίας άνω των 80 ετών και βάρους 12 τόνων, λόγω των θυλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Το δέντρο έσπασε σαν σπιρτόξυλο και έπεσε στην πίσω πλευρά της πλατείας του Ιερούνα του Αγίου Γεωργίου, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ζημιές. Γύρω στις 5 και 4 το πρωί, με τη δύναμη του αέρα, δεν άντεξε και κόπηκε, γιατί είναι υποβαθμισμένο το σύστημά του, το ριζικό. Είχε κάποια σαπίλα στη βάση και δεν μπόρεσε να το κρατήσει όρθιο. Βέβαια, αποφύγαμε τα χειρότερα, διότι με την ανεμοθύελα που υπήρχε από νωρίς το απόγευμα, οι κάτοικοι απομακρύναν από μόνοι τους τα αυτοκίνητα, γιατί και άλλη φορά πέφτουν μικρά κλαδιά, δεν έχει σημασία. Να πούμε, πάντοτε παίρνουν τα μέτρα τους. Επίσης, το δέντρο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, κάπως συγκράτησε τη δύναμη και πιθανόν να είχαμε και ζημιές στα παρακείμενα κτίρια που βλέπετε στην απέναντι πλευρά. Από τα ξημερώματα κινητοποιήθηκε συνεργείο της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου προκειμένου να τεμαχιστούν τα τεράστια κλαδιά του πλατάνου, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή δύο γερανών για την απομάκρυνση του κορμού που σε ορισμένα σημεία έχει διάμετρο άνω του 1,5 μέτρου. Είναι από τα σπάνια φαινόμενα, λοιπόν δεν έχουμε συχνά τέτοιες περιπτώσεις. Η υπηρεσία μας αμέσως, μόλις ενημερώθηκε από εδώ από τον τοπικό αντιδήμαρχο, στείλαμε αμέσως προσωπικό, μηχανήματα. Έχουμε ήδη κανονίσει, σε λίγο έρχονται ανυψωτικό μηχάνημα, δύο κιόλας μηχανήματα, για να κατεβάσουμε και τα υπόλοιπα κλαδιά που βρίσκονται στον άλλο πλάτανο και να μειωθεί και το ύψος του άλλου πλατάνου, ο οποίος και αυτός έχει κλείσει προς τα σπίτια, για να μην έχουμε κανένα σοβαρό επεισόδιο, γιατί οι άνεμοι συνεχίζονται δυστυχώς. Όλη τη νύχτα η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου δεχόταν κλήσεις για πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος που δεν άντεξαν στη μανία των ανέμων. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές υλικές ζημιές.